δηλαδή, πρώτον, θέση του Δήμου Κοζάνης είναι η αναλογικότητα στους χρήστες της Εθνικής Οδού και να καταβάλλεται το αντίστοιχο αντίτιμο. Διαφωνούμε με τη δημιουργία νέων τοπικών και πλευρικών διοδίων και επίσης να πω ότι ο Δήμος Κοζάνης μαζί με τον Δήμο Γουρίου έχουν ασκήσει προσφυγή, η οποία εκδικάζεται στις 18 έκτου στην κοινή υπηρετική απόφαση 17, η οποία καθόρισε τους νέους σταθμούς διοδίων και το νέο αντίτιμο στη διέλευση των οχημάτων. Επομένως, θα είμαστε ενεργοί στο θέμα, θα παρακολουθούμε το θέμα και φυσικά θα περιμένουμε και την απόφαση, η οποία θα εκδικαστεί όπως είπαμε στο 18. Θέλετε να μας θυμίσετε τι ζητάμε μέσα από την πρόταση αυτή? Μέσα από αυτή την πρόταση ζητάμε να υπάρξει μια αναλογικότερη και να υπάρχει μια τεκμηρίωση για το κόστος το οποίο έχει επιβληθεί για τη διέλευση των οχημάτων. Και μιλούμε για ποιο, τι μήκος στον άξονα από την πρόταση. Προφανώς ενδιαφερόμαστε για την περιοχή μας. Αλλά να θυμίσω όμως ότι ο Δήμαρχος Κοζάνης σε συνεργασία με άλλους δημάρχους είχαν πάει στην Καβάλα, είχε γίνει το όργανο εκείνο, το οποίο, όπως θυμάστε στο παρελθόν, είχε ασχοληθεί με το θέμα. Είναι συνέχεια εκείνο των πρωτοβουλειών.